Η εκλαμβανόμενη, η πέμπτη εργασία μας, η εκλαμβανόμενη ανταγωνιστικότητα διάφορων τόπων προορισμού. Η εκλαμβανόμενη ανταγωνιστικά των διαφορετικών τόπων προορισμού διακοπών είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού. Η συγκεκριμένη κατηγορία του τουρισμού είναι το 50% της όλης διαδικασίας του λεγόμενου τουριστικού προϊόντος και το 80% της διαφημιστικής καμπάνιας που αφορά τον τουρισμό. Αυτός ο τομέας του τουρισμού αφορά εκτός από συγκεκριμένους τόπους, πόλεις, χωριά, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού χάλους και χώρες φυσικά. Ο σκοπός της παραπάνω έρευνας ήταν οι ερευνητές να ανακαλύψουν με ποιο τρόπο οι διαφορετικές περιοχές τουρισμού καταφέρουν να προηγηθούν έναντι άλλων προορισμών. Στην έρευνά μας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της Funk Mank από τις ΗΠΑ και συμμετείχαν σε αυτήν 3.070 άνθρωποι, 1.595 άντρες και 1.300 γυναίκες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από τις 1.1. του 2015 έως 3.31. του 2015. Στη συγκεκριμένη φάση του ερωτηματολογίου που δόθηκε για να συμπληρωθεί υπήρξαν 22 ερωτήσεις που αφορούσαν το συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή την ανταγωνιστικότητα των τόπων προορισμού. Το ερωτηματολόγιο στις περιπτώσεις που δόθηκε σε ανθρώπους που πραγματοποίησαν δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής, του ζητήθηκε να το συμπληρώσουν κατευθείαν μετά τη δραστηριότητα προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι πολύ κοντά στη δραστηριότητα. Υπήρξαν συμμετέχοντες και συμμετέχουσες από 7 χώρες διαφορετικές συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες που κατάγονταν από 7 διαφορετικές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας αντιμετώπισαν με διαφορετικό τρόπο αυτή τη φάση των διακοπών. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας ήταν η χώρα της διαμονής, η πόλη της διαμονής, το φύλλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση των συμμετοχών των συμμετεχουσών, η εκπαίδευση, το ετήσιμο εισόδημα και το επάγγελμα των συμμετεχουσών των και των συμμετεχουσών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα των τόπων προορισμού από τις ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν η οικογενειακή κατάσταση των συμμετοχών των και συμμετεχουσών. Είχε δηλαδή άμεση σχέση με το πού θα επιλέξουν να πάνε οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν διακοπές, με το αν ήταν παντρεμένοι, αν είχαν παιδιά στην οικογένεια ή αν ήταν μόνοι τουρίστες. Είχε μεγάλη σημασία και μεγάλη επίδραση αυτό στα αποτελέσματα της συγκεκριμένης επιλογής, γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τις οικογένειες και μαζί τα παιδιά τους διάλεγαν πάντοτε περιοχές της συγκεκριμένης του συγκεκριμένου μέρους της χώρας που ήταν πολύ πιο ασφαλής και με πολύ μικρότερο βαθμό δυσκολίας στις δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν αφού πρώτα βρέθηκαν σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι ερευνητές κατέληξαν πως η ανταγωνιστικότητα των διαφορετικών τόπων προορισμού, σημαντικός παράγοντας στον τομέα του τουρισμού, πρέπει να απασχολεί σοβαρά και τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς οργανισμούς του τουρισμού, προκειμένου να καταλήγουν σε καλά αποτελέσματα και άρα καλό και μεγάλο αριθμό τουριστών για την περιοχή τους. Εξαιτίας των παραπάνω, οι μετρήσεις της συγκεκριμένης έρευνας αποτέλεσαν ένα πολύ σημαντικό οδηγό και για τις δημόσιες και για τις ιδιωτικές δομές που αφορούν την περιοχή και το συγκεκριμένο τομέα, προκειμένου να γίνουν πολύ καλές επιλογές και στη διαφημιστική καμπάνια για την περιοχή.